Στο σημαντικό κέντρο του Δήμου Ζωγράφου βρέθηκε η κυρία Νταλάρα, η οποία... Η φωτογραφία δέχθηκε... που βλέπουμε είναι από το σημείο. Βεβαίως. Ήταν περίπου 200 κάτοικοι οι οποίοι είχαν συγκεντρωθεί και φώναζαν συνθήματα. Πιθανότατα ήταν αγανακτισμένοι, αλλά και από συνελεύσεις που κάνουν καθημερινά κάτοικοι της περιοχής. Λοιπόν, όταν έφτασε η κυρία Νταλάρα με τη συνοδεία της, δέχθηκε όχι η ίδια, αλλά οι αστυνομικοί που τη συνόδευαν πέτρες και μπουκάλια. Mm-hmm. Έχουμε έναν τραυματή αστυνομικό, ο οποίος έχει δεχθεί πέτρα και έχει μεταφερθεί στο 401 στρατιωτικό νοσοκομείο και άμεσα έφτασαν εκεί δύο δημιουργίες των ΜΑΤ. Βλέπουμε στις φωτογραφίες, είναι αστυνομική με μπλε στολή, είναι της υπηρεσίας μέτρων τάξης. Αμέσως μετά έφτασαν τα ΜΑΤ, όπου έκαναν χρήση χημικών και εκεί, από ό,τι λένε πληροφορίες, υπάρχει και ένας νεαρός ο οποίος έχει τραυματιστεί ή μάλλον έχει μεταφερθεί σε κάποιο νοσοκομείο, γιατί από το χημικό ένιωσε αδιαθεσία. Δημήτρη, περίμενε κόσμο στην κυρία Νταλάρα έξω από το πνευματικό κέντρο. Υπήρχαν δηλαδή ήδη συγκεντρωμένοι πολίτες και την περίμεναν. Πώς ακριβώς ξεκίνησε το επεισόδιο? Ήταν γνωστό ότι θα μιλούσε, θα συμμετείχε στην συγκεκριμένη εκδήλωση στο πνευματικό κέντρο του Δήμου Ζωγράφου. Ήταν περίπου 100 άτομα. Με το που έγιναν η πρώτη ένταση, συγκεντρώθηκε και άλλος κόσμος, γιατί μαθαίρθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Και αυτό που μαθαίνουμε τώρα είναι ότι η κυρία Νταλάρα έφυγε με μοτοσυκλέτα. Είναι στενός ο δρόμος. Το βλέπετε κι εσείς στις φωτογραφίες του. Είναι πάρα πολύ στενός ο δρόμος. Υπήρχε πάρα πολύ κόσμος και δεν μπορούσαν να φτάσουν αυτοκίνητα για να μπορέσει να φύγει η ίδια και η συνοδεία της. Το θέμα είναι ότι υπήρξε μεγάλη ένταση, ενώ αυτό που υπάρχει μέχρι αυτή την ώρα είναι ότι υπάρχουν ισχυρότερες αστυνομικές δυνάμεις, καθώς υπάρχουν και μέλη του ΠΑΣΟΚ που δεν μπορούν να φύγουν από το πνευματικό κέντρο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ και για οτιδήποτε νεότερο θα συνδεθούμε και πάλι.